η πρώτη προτεραιότητα είναι να σταματήσει αυτή το καταστροφικό σπιράλ της ύφεση και να περάσουμε σε ανάπτυξη. Αυτό είναι προτεραιότητα. Γιατί μόνο έτσι μειώνει την ανεργία. Το δεύτερο, για τα εισοδήματα. Η δέσμευσή μας με βάση το πρόγραμμά μας είναι να επαναφέρουμε τα κατώτατα εκεί που ήταν πριν την κατάργηση της λογικής σύμβασης με νόμο από την μνημονιακή κυβέρνηση στο ιδιωτικό τομέα, στο και την ισχύ των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τα άλλα, η επάνωδος, η ανάκτηση σταδιακά των απολειών σε μισθούς και συντάξεις θα γίνει σε συνάρτηση με την πορεία των δημόσιων οικονομικών, γιατί θέλουμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και με την άνθρωση οικονομία. Ναι, η κυβέρνηση λέει άλλα. Όχι όμως, άλλα. Λέει πώς άλλα πάει. Και κάνει άλλα. Εφαρμόζει μια σκληρή πολιτική μονοπλευρότητα. Και το τρίτο, ναι. Γιατί με ρωτήσατε και για το φόρο. Για το θέμα της φορολογίας, ναι. Χρειαζόμαστε ένα απλό δίκαιο φορολογικό σύστημα, ναι. Με μηχανοργάνωση, ναι. Με περιορισμό της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, το οποίο θα δώσει λιγότερη φορολογία, λιγότερη χαμηλά. Φορολογική βάρηση στα χαμηλά εισοδήματα. Θα φορολογήσει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων και θα πληρώνει περισσότερους φόρους αυτοί που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε τα μέρη. Μπορώ να διαφέρετε με την κυβέρνηση. Εγώ δεν βρίσκω καμία διαφορά σε σχέση με αυτά που λέτε. Οι τρεις συμφωνείτε απολύτως. Καμία διαφορά. Εσείς δεν βλέπετε καμία διαφορά. Καμία απολύτως. Αυτό που κάνει ο κύριος Μωρίτης μπορεί να πει ακριβώς τα ίδια. Βλέπετε με χρωματιστά γυαλιά, κύριε Γονόμου. Όχι, κύριε Μωρίτη, ακούω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακούτε τι κάνει η κυβέρνηση. Τι κάνει, λέει όπως αυτά που λέτε. Το ότι τώρα, δεν το κάνει είναι γεγονός, γι' αυτό συζητάμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά, κύριε Οικονόμου. Να σας την θυμίσω, γιατί είναι το βασικό, νομίζω, και στους κανόνες της δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος δεν ακούει τι λένε, βλέπει τι κάνουν. Ναι, κύριε Παπαδημούλη μου, προφανώς, αλλά και εσείς λέτε προς το παρόν δεν κάνετε. Σύμφωνα. Θα δούμε αν θα τα κάνετε. Ωραία, γιατί κι άλλα λέγατε για το μνημόνιο ότι θα το σκίσετε και δεν βλέπω να το σκίσετε. Το κρατάτε, βλέπω τώρα το μνημόνιο. Μην πάτε αλλού. Επομένως, όχι, δεν πάω αλλού. Γιατί μιλάτε για λόγια και έργα. Εδώ, γιατί εξοραίζετε την εικόνα της κυβέρνησης με αυτό που λέτε. Κύριε Παπαδημούλη. Συνειδητά. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία. Λέει ότι θα κάνει δίκαιο φορολογικό σύστημα, λέει ότι θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή, λέει ότι θα εξυγχρονίσει το φορολογικό μηχανισμό και από έσοδα από τη φοροδιαφυγή για το 2013 έχει μηδέν. Μηδέν στον προϋπολογισμό την ώρα που θα πάρει 3,2 δις από τα ακίνητα. Δεν έχει μέχρι τώρα εισπράξει, όχι από τη λίστα Λαγκάρντ, από τη λίστα της Τράπεζας Ελλάδας με τα 54.000 ευρώ. Δεν έχει εισπράξει. Ναι, σύμφωνα. Υποτίθεται. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μα λέει ότι έχει στείλει 25.000 σημεία, όμω δεν λέει ότι έχει εισπράξει πόσα. Έχει εισπράξει πόσα. Μηδέν ευρώ. Ξέρει γιατί έχει μπει το 0 στον προϋπολογισμό. Το 0 στον προϋπολογισμό έχει μπει. Διότι η Τρόικα σας θεωρεί άχρηστους στον τομέα της φοροδιαφυγής και δεν σας πιστεύει. Ωραία. Αλλά επειδή μιλήσατε εκτενώς τώρα, θα έχετε φαντάζομαι την ευγενή καλοσύνη να ακούσετε και καμιά απάντηση. Με χαρά. Ωραία. Λοιπόν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Το 0 εγώ μόνο. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω για το φορολογικό. Μόνο σε αυτό. Τόση ώρα δεν έχω μιλήσει καθόλου. Τώρα μόνο σε αυτό. Το 0, με συγχωρείτε, έχει εγγραφεί. Διότι αλλιώς θα έπρεπε να επηρεαστεί η ισορροπία του προϋπολογισμού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Απλώς δεν εγγράφει λογιστικά στον προϋπολογισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν. Απλώς τι λένε. Κάντε τα έσοδα και γράψτε τα και αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η συζήτηση. Ελάτε, κύριε Χατσοκράτη. Το ξέρει ο κύριος Παπαδημούλης. Άρα μην λέτε ότι δεν υπάρχει προσπάθεια για τη φοροδιαφυγή. Προσπάθεια υπάρχει, αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, το αποτέλεσμα είναι σε εξέλιξη και θα το δούμε. Έτσι, θα το δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα ακίνητα, θέλω όμως από αυτόν που υπόθηκαν. Στην πρώτη φάση, κύριε Χατσοκράτη. Υπάρχει όμως και μια πραγματικότητα, δηλαδή όλο αυτό που περιγράφουμε δεν ήρθε μόνο του. Δεν έγινε μόνο του. Έγινε ως αποτέλεσμα επιλογών, σωστών ή λάθος, στην κατεύθυνση που θέλετε ή όχι στην κατεύθυνση που θέλετε εσείς, μια και μιλάμε για εσάς, αλλά είναι αποτέλεσμα κάποιων επιλογών. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής αυτών των επιλογών με βάση τις παραδοχές ή όχι. Στις παραδοχές περί λάθος. Κύριε Γελιτζή, αν δεν πιστεύαμε πως για υπάρχει δυνατότητα. Περί απαγκίστρωσης και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε πως υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό και ευελπιστούμε και αγωνιζόμαστε για να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα να συνοηθούμε επί του ζητήματος όπως έχει τεθεί. Διότι να λέει κανείς διαπιστώσεις και ξανά διαπιστώσεις και ξανά διαπιστώσεις, μπορεί να κάνουμε ένα διαγωνισμό ποιος θα παρουσιάσει μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χρόνια με τα καλύτερα χρώματα. Όποιος είναι και καλλιεπαίστερος, ίσως την παρουσιάζει και καλύτερα. Oh. Δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσα χρόνια. Επιδεινώθηκε τα τελευταία πολύ έντονα και ακόμα δεν έχουμε πάει στη φάση της ανάκαμψης. Εδώ είμαστε. Αλλά να δούμε το πρόβλημα. Προφανώς
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν επέμεναν με τους εκπροσώπους τους για το Μνημόνιο 3 μιλάμε, υπήρχαν ήδη οι διαπιστώσεις από την οικονομική μονάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι τα πράγματα ήταν λάθος. Και πράγματι ήσαν λάθος και δεν υπήρχε καμία διαφορά. Γι' αυτό άλλωστε όταν λέγαμε εμείς από την πλευρά μας ως Δημοκρατική Αριστερά Μνημόνιο 1 και Μνημόνιο 2 δεν μπορούν να βγουν διότι έχουν και λάθος επιλογές. Και τα καταψηφίσαμε, δεν το κάναμε για κανένα λόγο, γι' αυτό το κάναμε. Γιατί η βάση ήταν ελαθεμένη. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό στήθηκε το Μνημόνιο 3, το οποίο βεβαίως. Το οποίο χειρότερο. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, βεβαίως. Αυτό είναι έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν μετά τις εκλογές και είχαμε ένα μείζον πρόβλημα. Η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού και υπήρχαν δύο επιλογές. Ή θα πάμε στη φτώχευση, ή θα πάμε και, στη φτώχευση, δραχμή έξω από το ευρώ και όλα αυτά, ή θα σώσουμε τη χώρα. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή βγήκε, θα σου πω. Καλώς, να σώσουμε τη χώρα που δεν θέλουν όλοι. Τη σώζεις, άμα συνεχίζεις το λάθος. Μα αφήστε ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό μόνο. Έτσι, είδατε πως δεν μίλησα καθόλου. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το χώρα σώθηκε, δεν σώθηκε προφανώς έτσι γενικότερα. Έχουν μπροστά μας, το ξέραμε, αυτό κάναμε. Επιλογή ήταν ότι είχαμε και τα 11,5 δισεκατομμύρια που έπρεπε να βρεθούν τα μέτρα ας πούμε, που είναι πειρασμού των δαπανών και τα φορολογικά μέτρα αντίστοιχα για να πάνε για να φτιάξει αυτό το πακέτο για να μπορέσει να προχωρήσει για να η χώρα να πάρει τη διετή επιμήκυνση για να αποπληρώνει τα χρέη της, η χώρα για να της πέσουν τα επιτόκια. Και τα χρεολύσια για τα 10 και 15 χρόνια, η χώρα για να μπορέσει να μείνει στο ευρώ, η χώρα για να πάρει 52,5 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο δάνειο το οποίο έχει πάρει ποτέ χώρα μετά πολεμικά.